Θα ξεκινήσουμε με σύνδεση με το Δήμο Φεστού, με την περιοχή των Μυρών. Εκεί βρέθηκε και βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιώργος Γεωργαντάς, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας και να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Κύριε Υπουργέ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Το πρωί βρεθήκατε και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Πραγματοποιήσατε επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Τώρα βρεθήκατε στο Δήμο Φεστού. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε στις επαφές που είχατε με τους φορείς και με τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα τους. Θα τα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια. Κοιτάξτε, πραγματικά ήταν δύο πολύ ουσιαστικές συγκεντρώσεις και συζητήσεις οι οποίες γίνανε. Τα θέματα νομίζω αναδείχθηκαν σε όλο το εύρος τους. Θέματα γνωστά και βεβαίως για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές, τους αυτοδιοικητικούς αλλά και εμένα. Ζητήματα στα οποία προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις. Το κλίμα ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι αποκομίσαμε έτσι συμπεράσματα χρήσιμα, γιατί πάντα από τέτοιες συζητήσεις υπάρχουν και ζητήματα στα οποία στη συνέχεια ακολουθούν θεσμικές παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία εγώ να ενημερώσω και για δράσεις του Υπουργείου μας που δεν είναι τόσο γνωστές και για δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για το μέλλον. Ξέρετε, η εκπομπή σε καθημερινή βάση, το γνωρίσετε και εσείς ο ίδιος προσωπικά, ασχολείται με ρεπορτάζ του πρωτογενούς τομέα, έχουν και μια ξεχωριστή θεματική. Προκύπτει μέσα από τα καθημερινά ρεπορτάζ τα οποία πραγματοποιούμε ότι υπάρχουν κάποια ανοιχτά μέτωπα. Ανοιχτά μέτωπα τα οποία απασχολούν τους ντόπιους, τους κτηνοτρόφους, τους παραγωγούς. Θέλω να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε λίγο με το κόστος παραγωγής. Να πάμε στην εξέλιξη των 89 εκατομμυρίων ευρώ επιδότηση σε ζωοτροφές και θέλω να σας ρωτήσω αν το ποσό αυτό θεωρείτε ότι αρκεί προκειμένου να δοθεί μία ανάσα στους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Για όλα τα μέτρα στήριξης στον πρωτογενή τομέα, ποτέ κανείς από την κυβέρνηση δεν είπε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλύψουν όλη την αύξηση του κόστους παραγωγής. Είναι όμως μια συνεχής, μια διαρκής προσπάθεια υποστήριξη, η οποία γίνεται από το Υπουργείο και δεν γίνεται μόνο μέσω των άμεσων αυτών ενισχύσεων και παρεμβάσεων, γίνεται μέσω και άλλων παρεμβάσεων και θεσμικών παρεμβάσεων και δυνατοτήτων που δίνονται μέσα από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου. Να πω εδώ βέβαια ότι σε σχέση με τις ζωοτροφές είναι η δεύτερη ενίσχυση η οποία δίνεται. Είχε δοθεί νωρίτερα μία το Μάιο με βάση το 2% του τζίρου των κτηνοτρόφων. Και βεβαίως να σημειώσω εδώ και τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές, η οποία έγινε νωρίτερα. Υπάρχει ένα ποσοστό κτηνοτρόφων, Υπουργέ, που αναμένεται να μείνει εκτός επιδότησης. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες και τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες? Κοιτάξτε, η υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε και η οποία ήταν κατά βάση ίδια με αυτήν που είχε εκδοθεί για την επιδότηση, για την ενίσχυση με το 2% του τζίρου, αναφέρεται σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους. Δηλαδή σε αυτούς που είτε ο κύριος ΚΑΔ είτε ο μεγαλύτερος ΚΑΔ, αν δεν είναι ο κύριος, έχουν έσοδα από εισοδήματα μάλλον από τον κτηνοτροφικό τομέα. Εδώ υπήρξε και μια επιπλέον, υπήρξε ένα επιπλέον μέτρο το οποίο προβλέφθηκε στη συγκεκριμένη αυτή ενίσχυση, την τωρινή, στην οποία ακριβώς επειδή θέλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα, θέλουμε να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα των ζώων, θα πρέπει όποιος έχει πάνω από 100 εγωπρόβατα να έχει να καταδείξει έναν ελάχιστο τζίρο, συνολικό τζίρο από κάθε κτηνοτροφική δραστηριότητα 2.000 ευρώ. Αυτές οι δύο δηλαδή είναι οι προποθέσεις. Το ένα να είσαι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος και το άλλο να έχεις όταν έχεις 100 ζώα και πάνω 2.000 ελάχιστο τζίρο. Να περάσουμε στις καταστροφές στα σταφύλια λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και αποζημιώσεις που αν δεν κάνω λάθος δεν έχουν δοθεί μέχρι και σήμερα, Υπουργέ. Τι εξέλιξη έχουμε, αποζημιώσεις που θα δοθούν μέσω του ΕΛΓΑ, σωστά? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε λίγο. Ο ΕΛΓΑ την τριετία αυτή, ακριβώς λόγω της κλιματικής κρίσης την οποία βιώνουμε καθημερινά και τις οποίες τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο σοβαρά είναι,
έχει επιχειρεί και προσπαθεί και νομίζω με επιτυχία το πράττει να καλύψει, να αποζημιώσει τους αγρότες μας για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους δραστηριότητα. Συνολικά στα τρία χρόνια 2020-2021 και 2022 έχουν δεθεί από τον ΕΛΓΑ 863 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις σε όλη τη χώρα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε στην Κρήτη, Υπουργέ μου, τι ποσά έχουν δοθεί, καθώς υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Διαχρονικά τι πιστεύουν, ότι εμείς από τον ΕΛΓΑ σπάνια θα αποζημιωθούν. Αυτό λένε εδώ οι ντόπιοι παραγωγοί. Να ολοκληρώσω λίγο και θα σας πω τι συμβαίνει και με την Κρήτη. Από αυτά τα 863 εκατομμύρια ευρώ, τα 380 είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δηλαδή χρήματα τα οποία είναι από τις εισφορές των αγροτών. Και δόθηκαν ακριβώς, να θυμίσω ότι υπήρχε βέβαια και η περίπτωση του Ιαννού μέσα σε αυτά τα χρήματα, αλλά και άλλες περιπτώσεις με μεγάλες καταστροφές. Αυτό που συμβαίνει τώρα με το ζημίες που υπήρχαν στα Μπέλια, στα οποία έχουν βγει τα πορίσματα του ΕΛΓΑ, έχουν σταλεί. Ο ΕΛΓΑ έχει μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους αποζημιώσεων, δηλαδή περίπου στο οκτάμινο αποζημιώνονται πλήρως, δεκάμινο το αργότερο, πλήρως όλες οι ζημίες οι οποίες καταγράφονται. Στην πληρωμή λοιπόν που θα γίνει το Φεβρουάριο, μέσα στις 15 Φεβρουαρίου το αργότερο, θα εξοφληθούν και όλες οι ζημίες οι οποίες είχαν παρατηρηθεί στους σταφυλοπαραγωγούς της Κρήτης και για τους οποίους υπάρχουν τα σχετικά πορίσματα. Συνολικά με την προηγούμενη ερώτησή σας, υπάρχουν ζητήματα που σε όλη τη χώρα τα παρατηρούμε σε σχέση με την ανάγκη επικαιροποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Πρέπει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να γίνει πιο δίκαιος, να υπάρχει η ανταποδοτικότητα την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποια ζημιογόνα είναι αυτά τα γεγονότα τα οποία αποζημιώνει τελικά ο ΕΛΓΑ. Και όλη αυτή η συζήτηση, με βάση και μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από την Παγκόσμια Τράπεζα και όχι μόνο, είναι έτοιμες για να υπάρξει σχετική διαβούλευση όταν αυτό κριθεί ότι είναι όριμο. Αλλά πράγματι συμφωνούμε όλοι σε αυτό ότι είναι ανάγκη να γίνει επικαιροποίηση του ΕΛΓΑ για έναν βασικό λόγο. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Οφείλουμε λοιπόν να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό. Οπότε συμφωνούμε ότι σοβαρές περιπτώσεις ζημιών δεν καταγράφονται από τον ΕΛΓΑ. Να φέρω παράδειγμα στην ελαιοπαραγωγή. Υπουργέ, το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι ζημιές στην ανθοφορία δεν προβλέπεται αποζημίωση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έντονο είναι το πρόβλημα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Να πω το εξής. Και στην Κρήτη, σωστά το λέτε, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας, έχουμε πλέον παρατηρήσει φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε όχι ποιοτικό προϊόν, τα οποία όμως από την άλλη δεν εντάσσονται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι ξεκάθαρο ποιες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει. Η κυβέρνηση όμως προσπαθεί να δώσει ευελιξία στη λειτουργία του υφιστάμενου κανονισμού του ΕΛΓΑ και να μπορέσουν να αποζημιωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και νομίζω ότι αυτό καταγράφεται μετρήσιμα από τα νούμερα τα οποία σας ανέφερα. 863 εκατομμύρια σε μια τριετία δεν έχει δώσει ιστορικά ποτέ ο ΕΛΓΑ. Όμως είναι καλό, επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα άλλαξε η κλιματική κρίση, να καταγράψουμε ακριβώς τις περιπτώσεις οι οποίες ασφαλίζονται, οι περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά βέβαια να ξέρετε ότι το Υπουργείο μας φροντίζει και με τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το De Minimis ή ό,τι άλλο μπορεί, ή οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, να συμπαρίσταται στους αγρότες μας, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να καλύψει το χαμένο εισόδημα, αλλά να τους δώσει και τη δυνατότητα να ξανακάνουν την παραγωγή του δραστηριότητα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αναφορικά με κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα αφορά την επικαιροποίηση στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στο συγκεκριμένο μηχανισμό, δηλαδή να περάσουμε από το κομμάτι της ευελιξίας? Ναι, η κυβέρνηση έχει την καλή πρόθεση, λειτουργεί ευέλικτα, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε και στο επόμενο, στο βασικό στάδιο? Είμαστε στη φάση της τελικής μελέτης που θα κοστολογήσει όλη αυτή την παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει στην επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και βεβαίως θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, αλλά είμαστε πραγματικά προς το τέλος όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας που έγινε, έτσι ώστε να δούμε πρακτικές από άλλες χώρες, να δούμε από τους επιστήμονες τις προτάσεις σε σχέση με την κλιματική κρίση και βεβαίως να έχουμε το αποτύπωμα από μελέτες, μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία έχει δοθεί, αλλά και από άλλες μελέτες οι οποίες έχουν όλες συνεισφέρει στο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία βεβαίως θα βγουν σε δημόσια διαβούλευση. Σας προβληματίζει το φαινόμενο με τις ελλείψεις στο κομμάτι των εργατών γης? Έχουν συναφθεί κάποιες συμφωνίες. Η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, με την Αίγυπτο είχε προηγηθεί και πριν ένα χρόνο υπουργή με τον Μπαγκλαντές. Ωστόσο, τι έχουμε? Έχουμε κάποιες αναφορές εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα και λέει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά δεν μας έχουν βοηθήσει. Ειδικά με τον Μπαγκλαντές, ακόμα βρισκόμαστε σε μια πιλωτική εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αστοχίες πάνω σε αυτό τον σχεδιασμό? Κοιτάξτε, το ζήτημα με τους εργάτες γης είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει πολλές και διαφορετικές δράσεις. Η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει πολλές από αυτές, σίγουρα χρειάζονται και άλλες. Να θυμίσω εδώ και να πω, πρώτον το νομοθέτημα το οποίο φέραμε στη Βουλή, με το οποίο πλέον για τους μετακλητούς εργάτες γης δεν είναι αιτήσεις οι άδειες που βγαίνουν, που εκδίδονται, είναι πενταετής, με ένα παράβολο, με μια διαδικασία, με 100 ευρώ μια άδεια για 5 έτη, όπου πρέπει βεβαίως μέχρι 9 μήνες να εργάζεσαι, να πηγαίνεις στη χώρα σου και να επανέρχεσαι. Άρα ένα πρώτο πεδίο ήταν αυτό. Ένα δεύτερο πεδίο είναι που δώσαμε τη δυνατότητα παράτυπα ευρισκόμενοι στη χώρα μας μετανάστες να μπορούν να εργαστούν. Μέχρι 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση στο συγκεκριμένο μέτρο. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι κάνανε χρήση αυτού του συγκεκριμένου μέτρου. Και ταυτόχρονα οι διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες όπως ξέρετε έχουμε υπογράψει, οι οποίες θέλουν κάποιο χρόνο για να λειτουργήσουν, είναι η αλήθεια. Και ήδη είμαστε και σε αναζήτηση και άλλων τέτοιων διακρατικών συμφωνιών με τη βοήθεια και της ΕΦΕΑΣ, η οποία έχει αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να έχουμε κάλυψη αυτή τη μεγάλη ανάγκη. Να πάμε στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πολλά ακούγονται, θολό παραμένει ακόμα το τοπίο. Τι θα ισχύσει με τις δενδρόδεις καλλιέργειες που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την περιφέρεια Κρήτης και αναφορικά με τα κονδύλια τα οποία αναμένεται οι υπουργοί να δοθούν με περίφημους περιβαλλοντικούς όρους. Κοιτάξτε. Το πρώτο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε για να κατανοήσουν οι αγρότες για την νέα ΚΑΠ είναι το εξής. Η πίτα, να μου επιτραπεί η έκφραση, είναι η ίδια. Τα ποσά τα οποία θα δουν στους αγρότες μας είναι ακριβώς τα ίδια της προηγούμενης περίοδου και μάλιστα είμαστε η μοναδική χώρα που το κατάφερε αυτό, καθώς με παρέμβαση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν διαπραγματεύσεις, όταν στα περισσότερα κράτη-μέλη είχαμε μια μείωση περίπου 10%. Αυτό όμως που αλλάζει τώρα με τη λεγόμενη πράσινη συμφωνία, η οποία απαιτεί μια συμμόρφωση των κρατών μελών σε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν στο να είναι το αποτύπωμα από την δραστηριότητα την αγροτική ουδέτερο τελικά για το περιβάλλον τα επόμενα χρόνια, είναι ότι έχουμε κατά βάση τα οικολογικά σχήματα, όπως τα λέτε, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους αγρότες με μετρήσιμους δείκτες να μπορούν να έχουν εισόδημα από τη στιγμή που συμμορφώνονται σε κάποια από τα οικολογικά σχήματα τα οποία επιλέγουν. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία είμαστε τώρα στο να ενημερώσουμε τους αγρότες. Αυτό γίνεται ανά την Ελλάδα με διάφορες συγκεντρώσεις ενημερωτικές. Έγινε μία προχθές στο Ρέθυμνο, στην οποία συμμετείχε μάλιστα και καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ήταν από τους συμβούλους που επεξεργάστηκαν το στρατηγικό σχέδιο. Ταυτόχρονα ήταν βέβαια και άνθρωποι από την Κτίνη Ιατρική από την Αθήνα, από την υπηρεσία. Αλλά θα υπάρξουν και κείμενα τα οποία θα διατεθούν στους αγρότες μας. Να πω όμως και κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει προετοιμάσει και θα υλοποιήσει το Υπουργείο, με το οποίο θα υπάρχει δυνατότητα αγρότες, κτηνοτρόφοι να απευθύνονται και σε αυτούς και να μπορούν να παίρνουν τις σωστές κατευθύνσεις για τις καλλιέργειες, οι οποίες θα τους δώσουν το μεγαλύτερο εισόδημα για τις επιλογές οι οποίες ταιριάζουν και στα αγροτεμάχια του καθενός και στις καλλιεργητικές του συνήθειες. Οι επιλογές είναι πολλές. Όπως με το πρασίνισμα κάποτε όλοι οι αγρότες μας είχαν αγχωθεί για το πώς αυτό θα λειτουργήσει και μέσα σε πολύ λίγους μήνες το αγκάλιασαν και λειτουργήσε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα, τους πρώτους λίγους μήνες που ούτως ή άλλως υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη σχετική ανοχή ως προς την προσαρμογή των κρατών μελών και βεβαίως των αγροτών, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να έχουμε τα θετικά ωφέλη από μια νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία μάλιστα θα βοηθήσει και στις φιλοπαρεμβολητικές δράσεις, οι οποίες βλέπουμε όλοι πόσο αναγκαίες είναι λόγω της κλιματικής κρίσης. Υπουργέ, θέλω να κλείσουμε με ένα πιο ελεύθερο ερώτημα, απευθυνόμενος σε έναν νέο, ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Με φόντο προβλήματα, διαχρονικά, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν λυθεί. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τι τον συμβουλεύει? Κοιτάξτε, το επάγγελμα του αγρότη θεωρώ ότι μπορεί να είναι πια μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει και η υποστήριξη από την πολιτεία, υπάρχει και η γνώση πια και η κατάρτιση την οποία μπορεί ο καθένας εύκολα να έχει για να αποκτήσει ένα εισόδημα καλό για τον εαυτό του, για την οικογένεια, για την τοπική του κοινωνία. Παλιά ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι το επάγγελμα του αγρότη του κτηνοτρόφου δεν ήταν συνήθως μια συνειδητή επιλογή, ήταν μια λύση ανάγκης. Θεωρώ όμως ότι τα δεδομένα, και τα βλέπουμε να υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα πλέον σε μεγάλο βαθμό, έχουν αλλάξει.
μπορεί να έχουμε έναν αγρότη επιχειρηματία. Δεν χρειάζεται παρά μόνο η απόφαση, η καλή χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι πάντα διαθέσιμα, και η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας τα προσφέρει όπως και στα άλλα κράτη-μέλη, και ταυτόχρονα το μεράκι και η αγάπη για αυτό, για την πραγματική παραγωγή, βεβαίως η διερεύνηση της αγοράς και των προϊόντων τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά βλέποντας τη σημαντικότητα του πρωτογενούς τομέας σε όλο τον κόσμο, την οποία τη διαπιστώσαμε τους τελευταίους μήνες. Τα ζητήματα επιστημιστικής επάρκειας που ως συζήτηση δεν υπήρχε ποτέ, αλλά πλέον υπάρχει στην επικαιρότητά μας, την αύξηση του πληθυσμού της γης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όποιος παράγει ένα ποιοτικό προϊόν θα μπορέσει πραγματικά να έχει προστέμενη αξία από τη δουλειά του. Νομίζω λοιπόν ότι μια νέα γενιά αγροτών, που ούτως ή άλλως την βλέπουμε ότι αρχίζει και δημιουργείται, γι' αυτό βλέπουμε και τα πολλά αιτήματα για την ένταξη στο προγράμματα νέων αγροτών. Μικρή παρένθεση εδώ, τα προγράμματα νέων αγροτών που είναι σε εξέλιξη, τα μεγαλύτερα προγράμματα που έγιναν ποτέ στη χώρα, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση που δόθηκε ποτέ ανά αγρότη. Νομίζω λοιπόν ότι και με τη δημιουργία των υποδομών των αναγκαίων, όπως είναι τα αρδευτικά έργα, για τα οποία γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης και στην Κρήτη αλλά και παντού στη χώρα, δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα κάνουν αυτό το επάγγελμα προσοδοφόρο για τον ίδιο που θα ασχοληθεί, αλλά ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε και την ελληνική ύπαιθρο. Υπουργέ, θα παραμείνετε και αύριο στην Κρήτη, σωστά? Βεβαίως. Η ατζέντα σας υπερλαμβάνει. Υπάρχει μια σύσκεψη. Αύριο το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι περίπου το ίδιο κάθε φορά που επισκεφτόμαστε μια περιφέρεια με τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες και στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Δηλαδή το πρωί μια σύσκεψη με όλους τους παραγωγικούς φορείς εκπροσώπους συνεταιρισμών και στη συνέχεια η παρουσίαση των προτεραιοτήτων εκείνων για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ούτως ή άλλως, κακά τα ψέματα, έχουμε εισέλθει, Υπουργέ, και σε μια μακρά, εντός εισαγωγικών, προεκλογική περίοδο. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, σε λίγους μήνες θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά η παρουσίαση των προγραμμάτων, η ανάδειξη νέων ζητημάτων τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων, είναι μια διαρκής ενασχόληση και υποχρέωση της κυβέρνησης, και νομίζω ότι κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει να εργάζεται προς την ικανοποίηση, προς την επίλυση ζητημάτων τα οποία θα διευκολύνουν το πρωτογενή τομέα όσο με αφορά, αλλά και τα προβλήματα των πολιτών γενικότερα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.